νηφικό χτένισμα κοιτάμε να το κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Προσπαθούμε να γίνει πιο ρομαντικό το χτένισμα, να είναι λίγο περίπλοκο, να μην είναι καθημερινό, να έχει κάποια ιδιαιτερότητα από τα απλά χτενίσματα. Το στολίζουμε με διάφορα ανθάκια, κουάφ, αληθινά λουλουδάκια, ανάλογα τι αρμόζει στην κάθε κοπέλα. Πρέπει να έχεις και λίγο φαντασία, να προσπαθήσεις με το δικό σου τρόπο να βρεις το στυλ της κάθε μιας. Όσο και να παρακολουθείς σεμινάρια, αν δεν προσπαθείς και εσύ ο ίδιος, δεν γίνεται τίποτα. Τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα πρέπει να ξεκινήσουμε, να κάνουμε τη βαφή, λίγες αντάβιες, να κάνουμε κάποιες θεραπείες για να, αν έχει ψαλίδα, να τα διορθώσουμε λίγο, να τα κουρέψουμε. Φυσικά υπάρχει τέχνη. Όλη η δουλειά φαίνεται στο νηφικό χτένισμα και όλη η φαντασία του κομωτή φαίνεται εκεί. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ αυτή την τεχνική. Έχω χτενίσει άπειρες νύφες και μου αρέσει πάρα πολύ να στολίζω νύφες. Το κάθε χτένισμα είναι διαφορετικό. Δεν έχω κάνει ποτέ το ίδιο χτένισμα. Ξεκινάμε και μετά δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτό το χτένισμα. Εγώ δεν είμαι και τόσο, ας πούμε, υπέρ του extension. Είναι πιο ωραία να έχεις τα φυσικά σου μαλλιά, αλλά αν χρειάζεται όμως, μπορεί να μπει και το extension και να δείξει πιο όμορφο το μαλλί. Στο νηφικό χτένισμα δεν είναι τίποτα στάνταρ. Άλλοτε είναι πολύ ωραία να είναι ρομαντικό το μαλλί κάτω με τις μπούκλες, και άλλοτε, ανάλογα, ας πούμε, με το στυλ και το σχήμα του προσώπου, το μαζεμένο το μαλλί είναι πιο αυστηρό, πιο σοβαρό, αλλά αν της ταιριάζει, είναι καταπληκτικό, είναι πολύ αρχοντικό. Ακόμη και αν δεν παντρεύεστε, ένα καλό επίσημο χτένισμα θα σας φτιάξει τη διάθεση και σίγουρα θα στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω σας. Νηφικό χτένισμα κοιτάμε να το κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Προσπαθούμε να γίνει πιο ρομαντικό το χτένισμα, να είναι λίγο περίπλοκο, να μην είναι καθημερινό, να έχει κάποια ιδιαιτερότητα από τα απλά χτενίσματα. Το στολίζουμε με διάφορα ανθάκια, κουάφ, αληθινά λουλουδάκια, ανάλογα τι αρμόζει στην κάθε κοπέλα. Πρέπει να έχεις και λίγο φαντασία, να προσπαθήσεις με το δικό σου τρόπο να βρεις το στυλ της κάθε μιας. Όσο και να παρακολουθείς σεμινάρια, αν δεν προσπαθήσεις και εσύ ο ίδιος, δεν γίνεται τίποτα. Τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα πρέπει να ξεκινήσουμε, να κάνουμε τη βαφή, λίγες αντάβιες, να κάνουμε κάποιες θεραπείες για να, αν έχει ψαλίδα, να τα διορθώσουμε λίγο, να τα κουρέψουμε. Φυσικά υπάρχει τέχνη. Όλη η δουλειά φαίνεται στο νηφικό χτένισμα και όλη η φαντασία του κομωτή φαίνεται εκεί. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ αυτή την τεχνική. Έχω χτενίσει άπειρες νύφες και μου αρέσει πάρα πολύ να στολίζω νύφες. Το κάθε χτένισμα είναι διαφορετικό. Δεν έχω κάνει ποτέ το ίδιο χτένισμα. Ξεκινάμε και μετά δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτό το χτένισμα. Εγώ δεν είμαι και τόσο, ας πούμε, υπέρ του extension. Είναι πιο ωραία να έχεις τα φυσικά σου μαλλιά, αλλά αν χρειάζεται όμως, μπορεί να μπει και το extension και να δείξει πιο όμορφο το μαλλί. Στο νηφικό χτένισμα δεν είναι τίποτα στάνταρ. Άλλοτε είναι πολύ ωραία να είναι ρομαντικό το μαλλί κάτω με τις μπούκλες, και άλλοτε, ανάλογα, ας πούμε, με το στυλ και το σχήμα του προσώπου, το μαζεμένο το μαλλί είναι πιο αυστηρό, πιο σοβαρό, αλλά αν της ταιριάζει, είναι καταπληκτικό, είναι πολύ αρχοντικό. Ακόμη και αν δεν παντρεύεστε, ένα καλό επίσημο χτένισμα θα σας φτιάξει τη διάθεση και σίγουρα